δεν ξέρω τι είναι, γάμος, μετάφυση. Θα ήθελα να τα αποσύρετε, γιατί το επιμελητήριο έχει μια άλλη άποψη, την οποία θα σας στείλω με μια επιστολή για αυτά τα δύο θέματα. Και θα το συζητήσετε, θα το και εγώ την άλλη φορά θα το, συζητήσετε, αν θέλετε τώρα, ή αλλιώς, αν δεν θα το αποσύρετε, θα συζητήσω, συζητήσουμε τώρα. Νομίζω ότι δεν έχω αντίρρηση να το συζητήσουμε τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι για να κάνουμε κάτι συζήτηση πρέπει να είναι λίγο πιο οργανωμένοι και λίγο πιο να είμαστε και προετοιμασμένοι. Αν το σώμα δεν έχει πρόβλημα, εγώ δεν έχω θέμα να το αποσύρουμε ή να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση, να δούμε τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει και να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τα θέματα μετά από τη συζήτηση με το μελητήριο. Στην επόμενη τώρα. Θα κάνω μια ερώτηση. Για γεωγραφία. Ναι, βέβαια. Σας λέω ότι είναι εδώ. Συγκεκριμένα για το λιμανάκι του γάμου που είπες. Ναι. Ο λόγος που πρέπει να αποσυρθεί ποιος είναι. Έχουμε, αν θέλετε τώρα να σας κάνω μια ανάλυση. Θέλετε να σας μιλήσω τώρα. Για αυτό το θέμα, αν αποσυρθεί θα σας μιλήσω την άλλη φορά. Αν θέλετε, όχι, 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 το λέω αυτό, γιατί εγώ είμαι κάθετα αντίθετος αυτό που λες. Εγώ είμαι φανάτη. Φανατικός φαν του να γίνονται γάμοι στο λιμανάκι του Βασίλη. Εντάξει, αυτό είναι άλλη άποψη, γιατί αυτό όμως πλήγει τους επαγγελματίες. Δεν μπορεί να γίνει. Καθαρά, ναι, δεν μπορεί γιατί να... κάποιος πάει εκεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάει στον Ελαιώνα, δεν ξέρω πώς ονομάζει, ένα χωράφ και πληρώνει 2.000 ευρώ και το λιμανάκι του Καστέλη προσφέρεται που είναι και ωραιότατο με 200 ευρώ. Δεν το κατάλαβα. Χρόνο έχουμε. Εντάξει, θα τα δούμε, αν θέλετε, ό,τι θέλετε. Εγώ το θέμα, ξαναλέω, δεν έχουμε θέμα στο να τα αποσύρουμε, να το συζητήσουμε. Χρόνο έχουμε. Έτσι. Ναι. Ήθελα να μπω στο ζουμί τη υπόθεση, στην ουσία. Μα έτσι κι αλλιώ αυτό θα συζητήσουμε. Η ουσία είναι, μόνοι επιχειρηματίε είναι. Άρα. Μα πε και εσύ τώρα, παιδί, πώ θα γίνει. Άρα το. Που δεν αφήνω έναν άνθρωπο παρόλα τα βάρη που έχει ένα γάμο να του κοστίσει πιο φτηνά. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Προσωπική άποψη, επειδή μέχρι τώρα επιτρέπεται, καλό θα είναι να τεθεί σε διαβούλευση. Σε διαβούλευση και εκ των υστέρων. Στην στιγμή που έχουμε κατατεθεί τώρα αιτήσεις, δεν μπορεί δηλαδή μέχρι προχτές να ίσχυε. Αυτό το θέμα, επειδή μας απασχολεί πολλά χρόνια, το πήρε πίσω και ο προηγούμενος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Για θυμίστε μου, ποιος ήταν εγώ. Ο κύριος Καρματζής το είχε πάρει πίσω και ο κύριος Λαβρινούδης και είχαν και ο κύριος Γανιάρης, γιατί έδινε το κέντρο Καλουτά και είχαν πάρει μια απόφαση να μην ξαναδοθούν αυτά τα πράγματα. Διότι εάν θέλει να πούμε και τα πράγματα, δεν είναι εμάς τα λιμανάκια της Αγίας Παρασκευής, και εγώ από εκεί είμαι και τα στηρίζω. Αλλά δεν είναι σωστό. Οι επαγγελματίες διαθέτουν κάποια χρήματα για να πάρουν τις κατάλληλες άδειες και από τη στιγμή αυτή έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους και δουλεύουν τα λιμανάκια και τα γύρω-γύρω που είναι χωρίς άδειες. Η άδεια θέλει άδεια υγειονομικού χαρακτήρα, θέλει άδεια μουσικής, θέλει χίλια δύο πράγματα. Και δικαίως έρχονται στο επιμελητήριο και μου κάνουν διαμαρτυρίες. Και επιστολές και διαμαρτυρίες. Αυτά πρέπει να τα δούμε σοβαρά, να μην κάνουμε. Να μην λέμε τώρα ότι 2 εκατοστάρικα και 3 εκατοστάρικα και 1 χιλιάρικο. Εμείς εκπροσωπούμε τους επαγγελματίες εδώ πέρα και γι' αυτό είμαστε. Κατανοητό. Θα σας τα πω και πιο αναλυτικά. Τα έχουμε δουλέψει πολύ και πολλά χρόνια. Εγώ δεν αναφέρω ότι αποσύρουμε το θέμα για να το απορρίψουμε. Θα κάνουμε και το αποσύρουμε. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το αποσύρουμε όπως συμφωνεί και το σώμα στο να πάμε σε μια συζήτηση επί της ουσίας με το επιμελητήριο για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και από εκεί πέρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πρόεδρε, σας είπα και εγώ να το αποσύρετε. Να μην πάρουμε μια απόφαση τώρα διαστημική. Να τα δούμε όμορφα και να το αποφασίσουμε.